Όχι στην πρόσληψη γιατρών, αλλά στην επίταξη υπηρεσιών ιδιωτών γιατρών για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προχωρά η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας. Παρά τις αντιδράσεις, τελικά το Υπουργείο προχώρησε στο πρωτοφανές αυτό μέτρο, στην προσπάθειά του να διαχειριστεί τα ολοένα αυξανόμενα κρούσματα κορονοϊού. Την εξέλιξη αυτή έκανε γνωστή νωρίς το πρωί της Δευτέρας ο Γενικός Γραμματέας Υγείας Ιωάννης Κοτσιόπουλος, μιλώντας στον Αντένα και στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα. 206 θα πάρουν φύλλο επίταξης. Πώς θα γίνει η επιλογή? Θα είναι παθολόγοι, πνευμονολόγοι και γενικοί γιατροί. Η επιλογή για αυτούς 206 πώς θα γίνει? Είναι οι παθολόγοι, οι πνευμονολόγοι και οι γενικοί γιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Και από αυτούς έχουμε επιλέξει αυτούς που έχουν ηλικία μικρότερη από 60 έτη και θα κατανεμηθούν σε νοσοκομεία που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή λόγω της μεγάλης αύξησης των νοσηλευόμενων. Η επίταξη υπηρεσιών ιδιωτών γιατρών δείχνει ότι όλοι οι χειρισμοί που έγιναν από το Υπουργείο Υγείας ήταν ανεπαρκή, σχολίασε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου. Λυπούμαστε για αυτή την κατάσταση, γιατί δεν ευθυνόμαστε εμείς. Και δεν ευθυνόμαστε γιατί έγκαιρα ως Ιατρική Σύλλογη και ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είχαμε καταθέσει προτάσεις εφικτές, οι οποίες θα στελέχωναν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα στελέχωναν τα νοσοκομεία, τις μονάδες εντατικής θεραπείας, με προσωπικό, με γιατρούς, και δεν θα χρειαζόταν να φτάσουμε εδώ, ούτε να εκβιάζονται οι συνάδελφοι ιδιώτες με το πιστόλι στον κρόταφο με τελεσίγραφα, ότι αν σε 48 ώρες δεν έρθετε θα σας επιστρατεύσουμε, ούτε να υπάρχει η επιστράτευση που υπάρχει σήμερα, που δεν υπήρξε ποτέ για όσα χρόνια τουλάχιστον μπορώ να θυμηθώ. Φύλλα πορείας λαμβάνουν γενικοί γιατροί, παθολόγοι, πνευμονολόγοι, αναισθησιολόγοι που πληρούν συγκεκριμένα όμως κριτήρια. Από όσο με ενημερωνόμαστε κι εμείς, γιατί ανεπίσημα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενημερωνόμαστε κι εμείς και το έχουμε πει όλο αυτό το διάστημα, υπήρξε μια απαξιωτική στάση από το Υπουργείο μέχρι τις υγειονομικές περιφέρειες. Κανένας επίσημα και αυτό και στον ΕΟΔΗ. Παρότι το ζητούσαμε, δεν μας ενημέρωναν για τίποτα. Ούτε για τα κρούσματα που έχουμε στην περιοχή μας, ούτε για τα τεστ που γίνονται. Έτσι και τώρα δεν έχουμε ενημερωθεί επίσημα, όπως ζητήσαμε να ενημερωθούμε. Θέλετε 200 άτομα. 206 νομίζω άκουσα σήμερα το πρωί. Πού τα θέλετε? 4 ειδικότητες, ναι. Πόσους από την κάθε ειδικότητα? Σε ποια νοσοκομεία? Για πόσο καιρό? Με ποιες συνθήκες? Αναπάντητα ερωτήματα. Συνεχίζουν. Έτσι είναι η ενημέρωση δυστυχώς που είχαμε και έχουμε μέχρι στιγμής από το Υπουργείο Υγείας. Αλλά και από τις υγειονομικές περιφέρειες για τα κατατόπους προβλήματα που έχουμε. Δυστυχώς. Κάποτε πρέπει να αλλάξει όμως αυτό. Θέλουμε να συμβάλλουμε. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στις προηγούμενες ημέρες κατέθεσε μια σειρά από προτάσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μεταξύ άλλων, πρότεινε άμεση πρόσληψη όλων των ειδικευόμενων γιατρών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν υποβάλει δικαιολογητικά για ένταξη στο Εθνικό Σύστημα. Άμεση πρόσληψη όλων των γιατρών που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για έναρξη ή συνέχιση της ειδικότητας μέχρι να την ολοκληρώσουν. Πλήρης κάλυψη της αστικής ευθύνης των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όχι μόνο για τον COVID-19, αλλά και για άλλα νοσήματα. Επίσης, ενεργοποίηση σύμβασης εθελοντικής εργασίας όλων των ελεύθερων επαγγελματιών γιατρών της χώρας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας χωρίς αμοιβή.